Αλλά έχω, έλα λίγο να σου πω κάτι. Καταρχάς δεν θα μιλήσεις καθόλου σε αυτό το βίντεο. Θα μιλάω μόνο εγώ. Δεν πάψε. Θέλω. Πάψε. Δεν θέλω να πάψε, μια φορά μου ανήκει. Αυτός ο χώρος εδώ μου ανήκει σήμερα. Δεν τον έχω θέλω βάψει. Να μιλήσω. Τον έχω βάψει και στα χρώματα της Google. Σταμάτα. Πάψε. Κάθε φορά διαμαρτύρεσαι ότι και κοροϊδεύεις και χλεβάζεις. Να εκείνο είναι router. Να εκείνο είναι βραστήρας ρυζιού. Να εκείνο είναι, ξέρω εγώ, αφιγραντήρας. Ωραία. Τελειώσανε τα αστεία, τελειώσανε οι μαγκές σου. Σήμερα δεν έχω τίποτα από όλα αυτά. Κάθε φορά σου φέρνω ένα καλό Android. Σήμερα σου φέρνω το Android. Τον βασιλιά των Android. Τη μάνα, το queen που γεννάει τα Android. Φέρνω, έχεις δει το alien που έχει μια μάνα που της τρέγεινε. Σήμερα έφερα τη βασίλισσα. Το βασιλιά, τον Android. Αυτό το τηλέφωνο που κυριολεκτικά σε κάνει να αισθάνεσαι λίγος, μικρός, ένα τίποτα και σε κάνει να αισθάνεσαι και άσχημα. Εγώ μόνο αυτό ξέρω. Έχεις κάτι να δηλώσεις? Φύγε. Άσε με να μιλήσω για το Google Pixel 6 Pro. Το κατάσκοπο θες να πεις. Γιατί το λες κατάσκοπο? Της Google. Δεν σε παρακολουθεί. Ναι, ναι, εννοεί η Apple. Το κατάσκοπο της Google. Έχεις μέσα την Google μέσα. Το κατάσκοπο, αυτό θες να μου πεις. Γιατί δεν παίρνετε τηλέφωνο και το αφεντικό της Google? Πού είσαι ρε, στο σπίτι του, δεν σας έδωσε το σταθερό του να τον παίρνετε? Το ίδιο είναι. Βασικά αυτό είναι το θηροτηλέφωνο του. Του προέδρου της Google. Άσε με να μιλήσω, φύγε. Φύγε! Άσχημο! Σαν το Robocop είναι. My new phone. My new smartphone. My new Google phone. Hello guys. Welcome to another video. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ για να βρω αυτό το τηλέφωνο. Δεν πωλείται στα καταστήματα, δεν έρχεται από την Google και έστησα σκηνικά από Γερμανία για να έρθει στα χέρια μου και επίσημα αυτό είναι το νέο μου τηλέφωνο. Εγώ ξέρετε... Τι κάνεις εσύ εκεί πίσω, ρε μαλάκα? Τι γίνεται με το μαλλιά σου εκεί πίσω, φιλαράκι? Σε βλέπω τόση ώρα, χτυπιέσαι να πούμε. Τι φάση είναι? Εγώ ήμουνα ανέκαθεν μεγάλος φαν, όχι των Android, των stock Android, των άδειων, των γνήσιων των Android. Τι έπαθες εσύ? Τσουριάσαμε, έχει δίκιο, χαλάρωσε σήμερα, χαλάρωσε. Κάποτε με όπου έβγαινες, κάποτε. Τι είπες? Κάποτε με όπου έβγαινες. Εντάξει, έχω κάνει και τέτοια. Και έβαζα και ROMs πάνω και άστο τώρα. Άστο τώρα, custom ROM πάνω και δεν συμμαζεύεται. Είχα λοιπόν μεγάλη ψύχωση με τα stock Android. Τότε με Nexus εποχής και τα λοιπά. Μετά τα Pixels δεν τα παρακολούθησα τόσο πολύ γιατί άρχισε να πέφτει όχι η ποιότητα του λογισμικού και τα λοιπά, αλλά δεν ήταν, ρε παιδί μου, ναυαρχίδες τηλέφωνα με πολύ high-end specs και τα λοιπά. Η Google φέτος ξύπνησε το κορίτσι μας και είπε ότι, να σας πω, αρκετά παίξαμε τόσα χρόνια με τηλέφωνα για όλο τον κόσμο και τα λοιπά. Θα δώσουμε specs να ταρακουνήσουμε τη βιομηχανία σε τιμή υπερβολικά ανταγωνιστική. Το υπερβολικά έχει αρνητική έννοια, αλλά τέλος πάντων. Αυτό είναι το Google Pixel 6 Pro. Υπάρχει και το Google Pixel 6, το οποίο είναι ένα τηλέφωνο ακόμα πιο value for money. Αυτό είναι επίσης value for money, δεδομένου ότι τα specs που θα δείτε και όλη την περιγραφή που θα σας κάνω, θα καταλάβετε ότι αντιπροσωπεύει ένα τηλέφωνο άνω των 1.000-1.100 ευρώ. Αλλά θα σας πω στο τέλος συνολικά την άποψή μου σε σχέση με τα χαρακτηριστικά, ποια είναι η τιμή του κτλ. Αρχικά θα ξεκινήσω με την εμφάνιση. Η εμφάνιση τι είναι? Χάλια. Χάλια σαν Robocop είναι. Χάλια, χάλια στα μάτια, είναι χάλια. Εσύ τι είσαι εδώ, ρε μάνα. Κύκλο πας από τους Jacks με αυτό. Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Τι είναι? Καλά τώρα, μου την πέσατε τώρα. Μου την πέσατε τώρα η iPhone. Σε αυτή τη δίκη θα βάλεις αυτό. Τι? Σε αυτή τη δίκη θα βάλεις.
Αλλά γίνει πάντα έτσι το κινητό. Κλεινέ είναι το κινητό. Πάντα. Αυτό το ανθρακί γυαλιστερό. Τι είναι αυτό το νερό, να θέσει νερό, φεύγει. Αστείο. Τι κάνουνε, μα γιατί μου την πέσανε έτσι. Χαζάιστε τώρα, βουλώστε το τώρα να πούμε. Είναι άσχημο, είναι σαν νίντζα είναι. Τι λες, Ραλέκο. Τι λες, είσαι χαζός τώρα. Είναι ο Ζωρό. Απα. Έλα, τελείωνε με το Ζόρι, καθόμαστε να το κάνεις το βίντεο, άντε. Εσύ τι μιλάτε, ρε φλάκα. Εσύ μιλάτε, ρε φλάκα, έπαιξε το Πόκο. Πόκο έχεις, ρε μαλάκα. Τι είναι αυτά, ρε μαλάκα. Σοβαρέψου λίγο. Σε λίγο θα λαχτεί. 2021 έχουμε, αλλαχτεί. Ρε πάψτε λίγο να μιλήσω. Ωστόσο, όταν φορέσεις μία θήκη, αυτό το πράγμα εξαλείφεται και γίνεται πρόσωπο που λέμε και εμείς τα μαστόρια. Γυαλί μπρος πίσω. Victus Gorilla Glass, πολύ ανθεκτικό, βγαίνει σε τρεις χρωματισμούς, γκρι, αυτό το... Ναι, γκρι, έχει ένα... Ποντική. Αυτό το ποντική έχει ένα... Αυτό είναι το Stormy Black το λέει. Αλλά τέλος πάντων, γενικότερα η αίσθηση είναι πάρα πολύ στιβαρή, πολύ premium τηλέφωνο, αλουμινένιο περίγραμμα τριγύρω και μπρος πίσω είπαμε Gorilla Glass ανθεκτικό. IP68 για πλήρη αδιαβροχοποίηση σε σκόνη, αυτά τα πάντα αντοχή αντέχει κανονικότατα και ξεκινάω από τώρα να το πω, έχει δύο φανταστικά ηχεία. Στέρεο που παίζουν δεξιά και αριστερά δηλαδή. Ένα μικρό παραπονάκι έχω το ότι το αριστερό, το ηχείο δηλαδή του ακουστικού που βοηθάει, είναι αρκετά πιο χαμηλό σε ένταση, οπότε και πάλι αντιλαμβάνεσαι ότι έρχεται πιο πολύ ήχος από τη δεξιά πλευρά ή τουλάχιστον από την πλευρά που έχεις το κάτω βασικό ηχείο. Σαν ένταση όμως και σαν ποιότητα ήχου, παιδιά, είναι συγκλονιστικός ο ήχος που παράγουν αυτά τα ηχεία. Μπάσο, ζωντάνια, ακούω π.χ. podcast τέτοια και ακούγεται όμορφα το ηχείο. Πολύ εντυπωσιασμένος από τα ηχεία του Google Pixel 6 Pro. Περνάω στην οθόνη. Η οθόνη του είναι μία LTPO AMOLED 6,71 ίντσων. Ανάλυση 1440x3100 κάτι. Με πολύ απλά λόγια είναι το κλασικό 2K και λίγο παραπάνω, 120 Hz στη συχνότητα, εκπληκτική φωτεινότητα, εκπληκτικές γωνίες θέασης, HDR10+ υποστήριξη, πολύ όμορφη οθόνη, πραγματικά πολύ όμορφη οθόνη, πάνω κάτω σε αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στις AMOLED. Υπάρχει μία κάμερα στο κέντρο, δεν είναι notch κτλ, είναι μία βούλα στο πάνω μέρος και σε γενικές γραμμές αυτά είναι ο σχεδιασμός. Τα πλήκτρα on, off, power button δηλαδή και volume rocker στην ίδια πλευρά, αυτό λιγάκι με ενοχλεί, θα το ήθελα λίγο δεξιά-αριστερά, αυτό λίγο με χαλάει, αλλά τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σου δίνει μια πολύ ωραία γλυκιά ομαλή αίσθηση, έχει εκείνο το... Τον iPhone. Αυτό το του iPhone. Ναι. Το feedback το έτσι. Ναι, είναι κάτι που εγώ ζήλευα στα iPhone, φίλε. Το λέω, το παραδέχομαι. Το πήραμε. Το ζήλευα, το πήραμε, το έχουμε. Κάτι, καλύτερο, το έχουμε πλέον, το έχουμε βλάκα. Τι έγινε, μας αντιγράφετε. Έτσι, έτσι, λοιπόν, έχει εκείνο το... Κατάλαβες το... Ξέρω. Τι κάθομαι και του μιλάω, του βαλάκα να πω. Και πριν περάσω στα πιο μέσα, Type-C στο κάτω μέρος, το τηλέφωνο φορτίζει με 30W γρήγορη φόρτιση, η συσκευασία δεν έχει φορτιστεί. Να και σε κάτι που σας αντιγράψαμε. Να, ναι, σας αντιγράφω. Κορυδέψτε! Τώρα, γιατί δεν κορυδεύετε τώρα. Όχι, δεν θέλω. Γιατί δεν κορυδεύετε, σας τα έλεγα όταν σας τα έλεγα εγώ, γιατί δεν έχει φορτιστεί. Γιατί δεν έχει φορτιστεί, Σάκαρε. Σάκαρε, γιατί δεν έχει φορτιστεί. Γιατί. Να ολοκληρώσω. Ναι. Σας αντιγράφουμε και εσείς μαλακίες, όχι σας καλά. Άρα, γεια σου. Η γρήγορη φόρτιση. Το τηλέφωνο γενικότερα φορτίζει λίγο αργά για τα δικά μου δεδομένα, γιατί εγώ, παιδιά, έρχομαι από OnePlus 9 Pro. Όταν έρχεσαι από OnePlus, αντιλαμβάνεσαι ότι όλα τα τηλέφωνα μοιάζουν πολύ αργά στη φόρτιση. Ωστόσο, έχει φανταστική μπαταρία. Χωρητικότητα 5003 mAh. Δεν τελειώνει η μπαταρία του εύκολα. Έβλεπα κάτι review στο εξωτερικό που λέγανε μικρή μπαταρία, μικρή τέτοιο, δεν κρατάει ούτε μέρα. Δεν ξέρω γιατί. Και σας μιλάει άνθρωπος που έρχεται από OnePlus. Δηλαδή με μπαταρία top of the top. Κι όμως το τηλέφωνο είναι το ίδιο καλό, το ίδιο καλή μπαταρία. Κρατάει για πλάκα μέσα στην ημέρα, ολόκληρη την ημέρα και λίγο παραπάνω. Να
και heavy use από εμένα. Οπότε, ναι, το δύσκολο είναι ότι δεν φορτίζει όσο γρήγορα φορτίζουν τα OnePlus, κάτι Xiaomi με 100 W και δεν συμμαζεύεται. Αλλά σε γενικές γραμμές έχει μια πάρα πολύ καλή μπαταρία. Περνάω στο εσωτερικό του. Εδώ τι έχει μέσα η κυρία Google. Η κυρία Google εδώ πέρα έβαλε, καταρχάς ξεκινάω από τα απλά, μια πολύ γρήγορη RAM 12 GB. Gigabyte. Έχω χάσει τα pixel, mixel, gigabyte. Λοιπόν, 12 GB η μνήμη RAM. Εγώ έχω το 128 GB μοντέλο, δεν μπορούσα να βρω τα πιο μεγάλα. Υπάρχουν 256 και 512 GB μοντέλα, εγώ έχω το 128. Τώρα, η όλη ουσία και η όλη μαγεία αυτού εδώ του τηλεφώνου είναι στον επεξεργαστή. Google Tensor. 5 νανόμετρα, ένας επεξεργαστής ο οποίος οκταπύρινος, γρήγορος, με φοβερές επιδόσεις κτλ. Αλλά όλη η ουσία βρίσκεται στην AI και στο πόσο αυτός ο επεξεργαστής είναι ικανός να ανταπεξέλθει και να βοηθήσει την AI του λογισμικού, του αλγορίθμου, να εκτιναχθεί. Και αλήθεια σας μιλάω, ήδη το τηλέφωνο κάνει πολλά, μα πάρα πολλά AI πραγματάκια. Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες, θα σας δείξω μόνο το εξής. Η δύναμη λοιπόν του Tensor, καταρχάς θα φανεί στην πορεία, αλλά θα σας δείξω τι μπορεί να κάνει τόσο εύκολα. Εδώ έχω μια φωτογραφία που έχω βγάλει εγώ και πίσω φαίνεται το σύχαμα. Εντάξει. Να, τον Αλέκο λες. Τον Αλέκο λέω. Okay. Θέλω αυτήν εδώ τη φωτογραφία την επεξεργαστώ. Μπορώ να κάνω τα πάντα. Ωστόσο, αν πάω στα tools, εδώ, έχει μια επιλογή που λέει Magic Eraser. Εντάξει. Κάνει μια διαδικασία αυτό. Μου λέει τι μπορεί να αφαιρέσει από το background. Μου λέει ότι μπορεί να αφαιρέσει το καλώδιο, μπορεί να αφαιρέσει αυτά. Αυτά είναι που βλέπει. Εγώ όμως δεν θέλω να φύγει το καλώδιο απλά. Βασκάντε, σβήσε το καλώδιο και αυτά, πέτατα. Τα πέταξε. Δεν υπάρχουν άλλο στην οθόνη. Τα έσβησε στο background. Ωστόσο, τι θέλω. Θέλω να διαγράψω και το σύχαμα. Δεν θέλω να βγω μια φωτογραφία και να έχω πίσω μου αυτή την ασχήμια. Έτσι. Δεν πειράζει. Κοίτα τι κάνω. Τον κυκλώνω αυτόν εδώ το σύχαμα. Αντίο Αλέκο. Δεν θέλω και... Θες το Harry Potter τα βλέπαμε. Δεν θέλω ούτε τη γλάστρα. Αντίο γλάστρα. Η σκιά μένει όμως. Ε, ναι, εντάξει τώρα... Δεν πειράζει, η σκιά είναι από άλλο. Θα τη σβήσουμε. Δεν θέλω να φέρετε πίσω αυτό εδώ το αυτοκίνητο. Ωραία. Γεια σας. Αυτό εδώ... Αυτό είναι καλό για να... Αυτό εδώ... Και είδατε πόσα καριέρα το κάνει. Αυτό εδώ είναι ένα ελάχιστο πράγμα από αυτά που μπορεί να κάνει το τηλέφωνο και από αυτά που θα μπορεί μελλοντικά να κάνει το τηλέφωνο. Ως συσκευή που έχει μέσα Google, καρδιά Google, όχι από πάνω περί τύλιγμα Google, η καρδιά Google έχει πετάξει όλα αυτά τα δυστοπικά που ακούτε, George Orwell και τέτοια της Google που μας διαβάζει, τα έχει όλα μέσα, όλα. Και για να σοβαρευτώ, οι δυνατότητες του τηλεφώνου στο να σε μάθει, να μάθει τον τρόπο που λειτουργείς, τον τρόπο που χρησιμοποιείς τα applications, τι να πετάξει, τι να αφήσει, είναι συγκλονιστική η εμπειρία του και μάλιστα το έχω ελάχιστες μέρες στα χέρια μου. Θέλω να πιστεύω ότι σε κάποιους μήνες δεν θα μπορώ να το αποχωριστώ εύκολα και να πάω σε κάτι που δεν έχει όλες αυτές τις λειτουργίες. Π.χ. καλά δεν μιλάω τώρα για τα iPhone που είναι goofy. Γκούφι. Δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω. Τα iPhone είναι χαζά. Είναι χαζά τηλέφωνα. Είναι χαζά τηλέφωνα τα iPhone. Ρε, τι τράβομα τώρα να μας πεις τώρα που εξαφάνισες ένα software είναι. Εξαφάνισες το Magic Eraser να πούμε. Δεν είπα το αντίθετο. Καλά, ρε, ένα software είναι. Δεν είναι έτσι. Application έχουμε γι' αυτό. Δεν είναι έτσι. Magic Eraser να γράψω, θα το έχουμε. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Πάψε, δεν είναι έτσι, πάψε. Θα το πληρώσουμε πόσο κάνει, μαλάκα, ένα ταλιράκι. Το λογισμικό του έχει Android 12 πάνω. Δεν χρειάζεται να πω πολλά, είναι το καθαρό, το γνήσιο Android. Έρχεται μόνο με Google εφαρμογές, Google υπηρεσίες, Google, Google, Google. Όλα λειτουργούν μια χαρά, κάποια λειτουργούν και πολύ καλύτερα. Δηλαδή, προβλήματα που είχα εγώ με το Instagram κτλ. Δεν έχουν κάποια προβλήματα. Έχω ένα πρόβλημα με κάτι εφαρμογές της Google όμως. Μου κρασάρει για παράδειγμα το YouTube Studio και αυτά. Δηλαδή κάτι τις χαζομάρες τις έχει. Τις έχει. Απλά πιστεύω ότι είναι επειδή είναι οι πρώτες μέρες χρήσης, κάποια στιγμή θα βελτιωθεί σε αυτά εδώ. Έτσι. Από εκεί και πέρα η χρήση είναι ομαλότατη, οι λειτουργίες είναι φανταστικές, το τηλέφωνο λειτουργεί άψογα. Δακτυλικό αποτύπωμα έχουμε πάνω στην οθόνη, όχι τόσο καλό, δεν είναι πάντα τόσο. Και είναι αργό, έτσι. Δηλαδή
το δαχτυλικό αποτύπωμα κάνει κάποια ώρα. Έχω συνηθίσει σε πιο γρήγορο δαχτυλικό αποτύπωμα και έχει το κλασικό με το φως δαχτυλικό αποτύπωμα. Περνάω τώρα στις κάμερες. Οι κάμερες, θα ξεκινήσω από την μπροστινή, την selfie κάμερα, 11,1 MP με 2,2 f-stop. Η κάμερα η μπροστινή είναι πολύ όμορφη κάμερα συνολικά, αλλά γίνεται πολύ όμορφη αφού βγει η φωτογραφία. Εδώ όταν βγαίνει, αλλά το βλέπεις, βλέπεις λίγο το preview του τι άσχημο είναι. Φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ κόκκο και λες καλά, τι απέσια φωτογραφία είναι αυτή. Έτσι. Μετά κάνει noise reduction, Σάκη. Μετά κοίτα, τώρα, κοίταμε. Εδώ, ενώ το preview της είναι απέσιο, εδώ είναι πεντακάθαρο. Έρχεται μετά, την επεξεργάζεται και είναι πεντακάθαρη. Η μπροστινή κάμερα δεν βγάζει πολύ ωραίο βίντεο. Ορίστε, το είπα. Δεν είναι πολύ ωραίο το βίντεο της μπροστινής κάμερας. 1080p, okay. Οι πίσω κάμερες τώρα έχουμε μια πολύ καλή τριπλέτα. Έχουμε μια τριπλέτα που έχουμε ένα βασικό αισθητήρα 50 MP με 1,9 f-stop. Έχουμε έναν telephoto 49 MP φακό, πολύ καλός ο telephoto. Και έχουμε έναν ultra wide με 12 MP ανάλυση. Οι φωτογραφίες που βγάζει το τηλέφωνο είναι πραγματικά πάρα πολύ καλές. Τα βίντεο είναι μέχρι 4K 30 και 60 fps, δεν υπάρχει 8K. Θα μου πεις χρειαζόσουν, εντάξει. Έτσι για το εφέ θα ήθελα να έχει και ένα 8K. Αλλά το βίντεο του είναι καλό. Όχι τόσο στις χαμηλές συνθήκες φωτισμού, αλλά γενικά έχει ένα πάρα πολύ καλό βίντεο. Στις φωτογραφίες τώρα γίνεται μια πάρα πολύ καλή επεξεργασία μετά. Έχει ένα ανεπανάληπτο portrait mode. Πολύ όμορφο που μπορείς με τον αλγόριθμο και με τη βοήθεια του επεξεργαστή να κάνεις τα πάντα στη φωτογραφία. Να θολώσεις το background όμορφα, να σβήσεις, να βάλεις εφέ, να την πειράξεις όσο θέλεις, να την κάνεις enhance τα χρώματα. Πραγματικά σου λύνει τα χέρια και βγάζεις πολύ όμορφη φωτογραφία. Προσπαθεί λίγο παραπάνω στη φωτογραφία, κάνει λίγο υπερβολική επεξεργασία στις φωτογραφίες όταν ανοίγεις τον gallery. Κάνει. Θεωρώ ότι είναι θέμα software και ότι κάποια στιγμή θα λυθεί και αυτό. Θα ήθελα τις φωτογραφίες πιο απαλές, πιο raw. Είναι λίγο σκαμμένες που τις λέω εγώ. Λίγο υπερπροσπάθεια να βγει η φωτογραφία. Μπούμ. Αλλά σε γενικές γραμμές μιλάμε για μία από τις καλύτερες κάμερες. Φανταστικές φωτογραφίες και οι συνθήκες χαμηλού φωτισμού σε φωτογραφίες μηδέν κόκκος, μηδέν τίποτα από εφέ. Διαχειρίζεται ωραία το exposure, δεν είναι oversaturated τα χρώματα. Με ενοχλεί λίγο το over HDR που σας είπα προηγουμένως. Πάρα πολύ ικανοποιημένος από τις φωτογραφίες του Pixel. Αυτά σε γενικές γραμμές. Αυτό εδώ είναι ένα τηλέφωνο και εδώ έρχεται το μεγάλο κλείσιμο ματιού αυτής εδώ της συσκευής. Είναι ότι όλα αυτά τα ακούς, λες Google, λες εκείνο, λες το άλλο, λες πόσο θα κοστίζει αυτό. 1000 ευρώ. Δεν κοστίζει τόσο, το τηλέφωνο αυτό κοστίζει 899 για αυτήν εδώ την έκδοση. Το Pro. Το Pixel 6 που είναι επίσης καλό τηλέφωνο με όλες αυτές τις τεχνολογίες και είναι ακόμα πιο φθηνό. Μιλάμε εκεί για ακόμα πιο χοντρό value for money. Το κακό είναι ότι δεν βρίσκεται εύκολα. Δεν μπορείς να το βρεις εύκολα. Κάποια στιγμή μελλοντικά ενδεχομένως να ανέβει και το stock, να μπορείς να το βρίσκεις πιο εύκολα. Αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολα κάποιος θα το βρει για να το αγοράσει. Σας προτείνω και σας παρακαλώ μην δώσετε τα χρήματα σε scalpers που τα παίρνουν, τα πουλάνε δεκαπλάσια τιμή κτλ. Όχι. Έτσι. Περιμένετε, κάποια στιγμή θα δώσει περισσότερο stock η Google και κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο ενδεχομένως να το βρείτε. Αυτά. Για μένα είναι το καλύτερο Android τηλέφωνο, αναμενόμενα. Όποιος θέλει να αγοράσει αυτή τη στιγμή Android και όχι από την άλλη πλευρά σε εκείνο το στρατόπεδο, το σάπιο, το βρώμικο, το σκοτεινό και δεν συμμαζεύεται. Δεν παίζεται άνθρωπο. Έτσι, πάει σε αυτήν εδώ τη συσκευή, αν και εφόσον μπορεί να τη βρει. Γιατί, όχι μόνο για αυτό που είναι, αλλά και για αυτό που θα γίνει.